Πώς τον θαυμάζουν αυτόν τον άνθρωπο. Νομίζεις ότι ακούς τον Κώστα Πρέκα. Εν τω μεταξύ, αν δείτε λίγο τη λεπτομέρεια του βίντεο, και εδώ είναι όλα τα λεφτά, θα διακρίνετε ότι ο Κώστας Πρέκας με το ζόρι κρατιέται να μην σκάσει στα γέλια. Σπάει. Προσέξτε, σπάει. Σπάει. Είναι πολύ σημαντικό. Για πρώτη φορά το βλέπουμε. Είναι βίντεο ντοκουμέντο. Το θέμα είναι ότι αυτό με το οποίο κρατιέται να μην σκάσει στα γέλια είναι κάποιος τύπος ο οποίος απαγγέλει ποιήση με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που απαγγέλει ο Κώστας Πρέκας. Οπότε αυτό το βίντεο είναι. Είδες Κώστα Πρέκα. Τι τραβάμε. Είδες τι τραβάμε. Κατάλαβες πως είναι τώρα. Είδες πόσο δύσκολο είναι Κώστας Πρέκας. Απολαύστε, απολαύστε. Να δώσουμε το λόγο σε έναν τηλεθεατή που θέλει να μας απαγγείλει δύο στίχους. Και βέβαια. Έτσι. Ορίστε, σας ακούμε. Καλημέρα. Από τους κυρίους που έβγαλες, πατρίδα μου χρυσή, είναι από εκείνους που έβαλαν στην κεφαλή το στέμα. Ένας ματρόσος δεν μπορεί να χάνει το ζητιάνο. Περίλυπος επάνω στο ραβί. Όπως την είδα έφτασε, γύριζε από την πλώρη το λατρευτό του το νησί ο γέροντας να δει. Πώς φεύγει τώρα από το νησί και πώς ερχόταν πρώτα. Με στεναγωμό, βαρύγνωμο, φωνή παλικαριού. Αν ζητιάνησαν και με έγανα γίναν το αίμα, οι καπετάνησαν και σε δεν θα μπορούσαν στέμα. Αλλά είχαμε και δεύτερο κουρούσμα που ο Κώστας Πρέκας δεν κρατήθηκε. Μια μεγάλη θαυμάστρια που... Έρωτας. Μια μεγάλη θαυμάστρια λοιπόν του τηλεφωνεί και χρησιμοποιεί μια από αυτές τις έτσι τις βαρύγδουπες εκφράσεις τύπου Κώστας Πρέκας, τον αποκαλεί μπουρλοκέρι. Δείτε με το που τον αποκαλεί μπουρλοκέρι πώς κρατήθηκε, δηλαδή είναι πραγματικά βίντεο ντοκουμέντο. Πώς δαγκώνεται. Και βέβαια έχουμε ακόμα ένα τηλεφώνημα Κώστα Πρέκα να δώσουμε σε μια κυρία η οποία κάτι θέλει να πει. Χρόνια πολλά για αύριο. Η χαρά μου είναι τεράστια που βλέπω ένα καινούριο μπουρλοτιέρι τον Κώστα τον Πρέκα. Ένα λατρεμένο μου άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που θα έπρεπε να έχει αυτή η χώρα τέτοιους ανθρώπους να κρατάνε τον μπουρλότο όπως στις ελληνικές ταινίες που τον βλέπαμε. Τρελαίνομαι όταν τον βλέπω. Είναι ο λατρεμένος μου άνθρωπος. Είμαι ερωτευμένη μαζί του με την έννοια του έρωτα, όπως λέει εκείνος, γιατί είναι ποιητής. Και ό,τι και να λένε για εκείνον δεν μπορεί να σκιάσει τη μορφή του τίποτα. Αυτό είναι αλήθεια πάντως, ότι ό,τι και να υποθεί για τον Κώστα Πρέκα είναι πολύ δύσκολο να σκιάσει. Πρωτού πάω καθόλου παρακάτω, θέλω να παρακαλέσω πάρα πολύ τη ζωή και κάτι φίλου του να μην στέλνουν μηνύματα. Κάτι ξέρει κι αυτός. Μηνύματα του τύπου ο Αθανάσιος Διάκος δεν πήγε γιατί είχε γύρισμα. Και ότι επίσης στην επόμενη εκπομπή θα είναι καλεσμένο ο Αθανάσιος Διάκος και επειδή πλησιάζει Πάσχα θα πάει μαζί με τη σούβλα. Για το Πάσχα λένε το κόντρα το Πάσχα και ο Παπανικόλας θα έχει καλεσμένο τον Πόντιο Πιλάτο. Με μάλλον καλά. Καλός φίλος ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης στέλνει μήνυμα και λέει θα μας πεθάνετε. Λέει να ακούγεται στην τηλεόραση η φράση κόλλησε η μπουμπουλίδα στην κίνηση. Λέει είναι σουρεάλ να το σκεφτείς. Ο απόλυτος, ο ορισμός του τηλεοπτικού σουρεαλισμού είναι αυτό. Κόλλησε η μπουμπουλίδα.